κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Σέρες και όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε πως ο τύμβος της Αμφίπολης, στον οποίο υπάρχει το γνωστό εντυπωσιακό ταφικό μνημείο, υπέστη ζημιάς εξαιτίας των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, είπε πως επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πήρε τη διαβεβαίωση ότι θα εμπλακεί το Υπουργείο για να αποκατασταθεί η ζημιά. Μετά από πρόσφατο δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στην εφημερίδα των Συντακτών, πως ο τύμβος της Αμφίπολης, στον οποίο υπάρχει το γνωστό εντυπωσιακό ταφικό μνημείο, υπέστη ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή στο τέλος Ιουνίου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Σέρες και ερωτηθείς για το ζήτημα αυτό, ανέφερε πως επικοινώνησε άμεσα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα εμπλακεί άμεσα για να αποκατασταθεί η ζημιά, λέγοντας πως η αποκατάσταση προχώρησε ταχύτατα, τουλάχιστον στον αύριο χώρο στον περίβολο. Μένει να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση στον τύμβο, όπου έχουν γίνει κάποιες ζημιές από τις πλημμύρες. Ο οποίος υπογράμισε πως δεν έχει γίνει καμία απολύτως ζημιά στο μνημείο, μέσα στο μνημείο, υπέρυξ του μνημείου. Με το που έγινε το συμβάν και επικοινώνησε μαζί μου ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κ. Σπυρόπουλος, την ίδια στιγμή, αμέσως μετά την καταρακτώδη αυτή βροχή και το χαλάζι που είχαμε εδώ στις Σέρες, επικοινώνησα με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, και έλαβα τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, που έχει και την αρμοδιότητα για τις εργασίες στον τύπο Καστά, θα εμπλακεί άμεσα, όπως και έγινε, για να αποκατασταθεί η ζημιά. Από ό,τι ξέρω, και η ενημέρωση που έχουμε είναι στο ανώτατο επίπεδο, η αποκατάσταση έχει προχωρήσει ταχύτατα, τουλάχιστον στον αύριο χώρο, στον περίβολο. Μένει να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση επάνω, αν θέλετε, στον τύμβο που έχουν γίνει κάποιες ζημιές από τις πλημμύρες. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε είναι ότι δεν έχει γίνει απολύτως καμία ζημιά στο μνημείο, μέσα στο μνημείο ή πέριξ του μνημείου. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επεσήμανε πως η ζημιά που έχει γίνει είναι στα χώματα που βρίσκονται πάνω από το μνημείο και θα αποκατασταθούν άμεσα. Μάλιστα, σε πρόσφατη επικοινωνία με την Υπουργό Πολιτισμού, το Υπουργείο, με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, ξεκινά άμεσα νέες μελέτες υδραυλικές που θα μας διασφαλίσουν ότι και μελλοντικά, όποια και να είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν θα έχουμε τον κίνδυνο κατάρρευσης ή οποιασδήποτε ζημιάς σε αυτό το μοναδικό μακεδονικό μνημείο. Η ζημιά που έχει γίνει είναι στα χώματα που βρίσκονται επάνω από το μνημείο και θα αποκατασταθούν άμεσα. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχα εκ νέου με την Υπουργό Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκινάει με τα νέα δεδομένα αυτά που προκύπτουν προφανώς από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τις έντονες βροχοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις, ξεκινούν άμεσα νέες μελέτες υδραυλικές, οι οποίες θα μας διασφαλίσουν ότι και μελλοντικά, όποια και να είναι τα πυρηνικά φαινόμενα, δεν θα έχουμε τον κίνδυνο κατάρρευσης ή, εν πάση περιπτώσει, ζημιάς, οποιασδήποτε ζημιάς, σε αυτό το μοναδικό μακεδονικό μνημείο. Ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε παράλληλα για ακόμη μία φορά πως το μνημείο του τύμβου Καστά σύντομα θα καταστεί επισκέψιμο. Και μια τελευταία φράση. Ο τύμβος Καστά, η Αμφίπολη, το μνημείο αυτό θα προχωρήσει και θα προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς. Το ζήτησα πρόσφατα από την Υπουργό Πολιτισμού στην επίσκεψή της που έκανε στο γραφείο μου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα παραδοθεί για χρήση στους πολίτες. Σύντομα. Εμείς είμαστε εδώ, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας διασφαλίσει τους πόρους, να πιέσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, που έχει την αρμοδιότητα των εργασιών, να προχωρήσει ταχύτερα. Ταχύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα. Γιατί στόχος μας πρέπει να είναι, και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα με τον Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, το 2022-2023 να ανοίξει ο τύμβος Καστά για τις πρώτες επισκέψεις για επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επιστήμονες από όλο τον κόσμο να αρχίσουν να επισκέπτονται αυτό το μοναδικό μακεδονικό μνημείο. Οι μελέτες αυτές καταρχήν δεν γίνονται από εμάς, γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι νέες υδραυλικές μελέτες με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα φαινόμενα αυτά τα πλημμυρικά που είχαμε πρόσφατα.
και θα προσθεθούν στις εργασίες οι οποίες ήδη γίνονται και δεν σταματούν στον Δήμο Καστά. Άρα λοιπόν δεν θα μιλάμε για περισσότερο χρόνο, μιλάμε για περισσότερα έργα. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα συνεχίσουμε ως περιφέρεια σε άρεστη συνεργασία με το Δήμο της περιοχής, το Δήμο Αμφίπολης, να πιέζουμε διαρκώς, διότι στόχος μας, όχι τώρα μόνο που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον και στήριξη από την πολιτεία, αλλά και στα χρόνια τα δύσκολα, που το έργο αυτό παρέμενε σε ένα σιρτάρι κλειδωμένο, ήμασταν οι μόνοι που πιέζαμε και φωνάζαμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας όμως αυτή τη φορά την πολιτεία με το μέρος μας να στηρίζει το έργο αυτό, αντιλαμβανόμενη την ουσιαστική συνεισφορά του έργου αυτού όχι μόνο στον τουρισμό και στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά ένα έργο πολύ σημαντικό και για εθνικούς λόγους. Φωτιά ξέσπασε σε επιβατικό όχημα σήμερα το μεσημέρι στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων του νοσοκομείου των Σερών. Αμέσως όμως έγινε αντιληπτή η φωτιά από τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι έσπευσαν να την σβήσουν μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική, η οποία και την αποτελείωσε. Επιβατηγό όχημα Ιωταχή το μεσημέρι της Τρίτης τυλίχθηκε στις Πλόγες στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Εργαζόμενοι από τον ΟΚΑΝΑ ήταν οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν και προσέτρεξαν αμέσως σε βοήθεια με έναν πυροσβεστήρα και ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία κατέφτασε στο σημείο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα και οι ζημιές είναι μόνο υλικές. Εμείς ειδοποιηθήκαμε από το δικό μας υπεύθυνο ασφαλείας στον ΟΚΑΝΑ. Βγήκαμε έξω και με τα δικά μας στην αρχή μέσα, δηλαδή ένα πυροσβεστήρα και ένα λάστιχο που έχουμε εδώ για δική μας χρήση, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τη φωτιά στο αρχικό της μέγεθος. Δυστυχώς η πυροσβεστική κλείθηκε και ήρθε άμεσα, αλλά ήταν ήδη αργά, γιατί αυτό το πεντάλεπτο ήταν ήδη αρκετό για να κάνει τη ζημιά στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν όμως μέσα ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης, όχι, δεν ήταν. Ήταν άλλον ο άνθρωπος μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να το περιορίσουμε στο αρχικό της μέγεθος. Μόνο υλικές ζημιές, άρα υπάρχουν. Ναι, νομίζω ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται από την αρχή να ξαναγοραστεί. Σύμβαση για τον καθαρισμό της κήτης του χυμάριου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση ανακομμάτων υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Το μήκος επέμβασης είναι περίπου 1.800 μέτρα και εκτείνεται από την παλιά γέφυρα εντός του νεοχωρίου έως το ύψος του διερχόμενου από την κήτη αγωγού ΤΑΠ. Σύμβαση με θέμα επεμβάσεις καθαρισμού κήτης χυμάρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματά του υπεγράφει μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού των τεχνικών, γέφυρες, κυβότια και άλλα από εμπόδια, την απομάκρυνση των φερτών υλικών από την κήτη και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων του χυμάρου Αγίου Ιωάννη. Οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών κρίνονται αναγκαίες λόγω της ύπαρξης πυκνής αυτοφίους βλάστησης και πολλών υπολοιμάτων κλαδιών μέσα στην κήτη του χυμάρου που συσσωρεύονται στα βάθρα των γεφυριών και στα υπόλοιπα τεχνικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φράγματα στην κήτη σε μεγάλες παροχές νερού και να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων και κατάρρευσης των γεφυριών και των τεχνικών. Επιπλέον, στα τεχνικά του χυμάρου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων που μπάζουν, τα οποία θα απομακρυνθούν. Επίσης, τα αναχώματα του χυμάρου παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους, είτε από χρόνια φθορά, είτε από επεμβάσεις κατοίκων της περιοχής για δημιουργία προσβάσεων προς τα παρακείμενα αγροτεμάχια και για το λόγο αυτό θα γίνουν εργασίες ενίσχυσης και ανύψωσής τους, ώστε να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Το μήκος επέμβασης είναι περίπου 1.800 μέτρα και εκτείνεται από την παλιά γέφυρα εντός του δημοτικού διαμερίσματος νεοχωρίου, είναι το πέρας της προηγούμενης εργολαβίας, έως το ύψος του διερχόμενου από την κοπή αγωγού ΤΑΡ, περίπου 1.200 μέτρα, κατάντι της γέφυρας του ΟΣΕ, στο δημοτικό διαμέρισμα νεοχωρίου.
Εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Σερών» πραγματοποιήθηκε σήμερα με την παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, τα νέα ηλεκτρονικά επιμελητήρια είναι επιμελητήρια σύγχρονα, γρήγορα, αποτελεσματικά, που εξυπηρετούν άριστα τα μέλη τους και τους πολίτες. Με την παρουσία του Περιφερειάρχη, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης επιμελητηρίου. Ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε όλες τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε όλα τα μέλη θα παρέχονται υπηρεσίες με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία, χρόνους, ταλαιπωρία, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν όλο το υλικό τους. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, τα νέα ή επιμελητήρια είναι επιμελητήρια σύγχρονα, γρήγορα, αποτελεσματικά, που εξυπηρετούν άριστα τα μέλη τους αλλά και τους πολίτες. Πρέπει να τελειώσει η ταλαιπωρία του ΚΙΣΕ και κάθε γραφειοκρατία ολοκλήρωσε. Από την πρώτη στιγμή, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είχαμε δεσμευτεί ότι θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, τα επιμελητήρια του τόπου μας, αλλά και όλους τους φορείς που εργάζονται καθημερινά, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας τους εργαζόμενους, στηρίζοντας την πραγματική οικονομία κάθε τόπου. Έτσι λοιπόν τώρα είμαστε στις ΣΕΡΕΣ για να παρουσιάσουμε εδώ στο επιμελητήριο το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης του επιμελητηρίου των Σερών. Ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουν τα επιμελητήριά μας να εξυγχρονιστούν, να ψηφιοποιηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά σε όλα τους τα μέλη, σε όλες τις επιχειρήσεις, και άρα τελικά οι επιχειρήσεις αυτές, με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία, με πολύ λιγότερους χρόνους και ταλαιπωρία, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα επιμελητήριά τους σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση όλου τους του υλικού. Ουσιαστικά μετατρέπουμε τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά το επιμελητήριο Σερών σε e-επιμελητήρια. Επιμελητήρια σύγχρονα, γρήγορα, αποτελεσματικά, που εξυπηρετούν άριστα τα μέλη τους αλλά και τους πολίτες. Η λογική μας στη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέχρι το 2023 να έχουμε μετατρέψει συνολικά και όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας που παρέχουμε στους πολίτες ηλεκτρονικές, ψηφιακές, έτσι ώστε να τελειώσει άπαξ διαπαντός το ΚΙΣΕ, η ταλαιπωρία, η γραφειοκρατία. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, κ. Μαγιαράς, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, κ. Τζιτζικώστα, και τόνισε πόσο άριστη είναι η συνεργασία τους, η οποία θα συνεχιστεί όχι μόνο στα προγράμματα, αλλά και στην διοργάνωση της ΕΡΕΞΠΟ. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, για την υποστήριξη της περιφέρειας στην ένταξη, αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος. Είμαστε σίγουροι ότι η άριστη συνεργασία μας θα συνεχιστεί όχι μόνο στα προγράμματα, στη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς πάντα βρίσκεται στο δίπλα στα επιμελητήρια και στο επιμελητήριο Σερών και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και με την διοργάνωση της ΣΕΡΕΞΠΟ, της έκθεσης που από το 2015 είναι συνδιοργανωτής, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, και ο Περιφερειάρχης μας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, που είναι πάντα δίπλα μας και πάντα στο πλευρό μας. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τόνισε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των πολιτών, που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες που στηρίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αείμνηστο Χρήστο Μέγκλα. Εκμεταλλευόμενος της ευκαιρίας της παρουσίας του Περιφερειάρχη, είναι ότι το επιμελητήριο εδώ τη θέση αυτή με τον Χρήστο του Μέγκλα, τον άνθρωπο που οραματίστηκε πάρα πολλά και κυρίως την αιχμή δόρατος που είναι η ΣΕΡΕΞΠΟ. Είχαμε την τύχη και την τιμή, κύριε Περιφερειάρχη, από την πρώτη στιγμή να είμαστε κοντά, δίπλα, συνοδοιπόροι και φυσικά να είμαστε αυτοί που ξεκινήσαμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους εδώ, που αγάπησαν τον Χρήστο του Μέγκλα και πίστεψαν στο όραμά του. Άκου. Εγώ στο λαδιού δεν βάζω τίποτα. Έχει ζυμωθεί με λαδάκι ηλιάς. Και το τρώω σαν κρακεράκι.
Σαν πατατάκι. Σαν μπισκοτάκι. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είναι πολύ καλή επιλογή το παξιμάδι. Α, δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Αυτό το καλοκαίρι ζεις το απόλυτο Summer Escape με τη νέα εφαρμογή OPAP Store App στα καταστήματα OPAP. Παίζεις από το κινητό σου, ενημερώνεσαι όπου και αν βρίσκεσαι, επιβραβεύεσαι για το παιχνίδι σου και διεκδικείς δύο υβριδικά Hyundai Tucson και πολλά ακόμη απίθανα δώρα. Summer Escape και έτοιμη για απόδραση. OPAP Store App στα καταστήματα OPAP. Η δύναμη στους παίκτες. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας στείλετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδιο Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα. Εμμανουήλ Ανδρονικού και Νικολάου Πλαστήρα 9. Σέδες. Υποκαταστήματα. 5 χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός. Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θεμού. Μια Ζύχνης. Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού φαίνεται πως δεν κινείται όπως θα έπρεπε, με το σύστημα να παρουσιάζει πολλά κενά. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Επιλογές. Δεν τσουλάει το εγχείρημα με τον θεσμό του προσωπικού ιατρού, καθώς το σύστημα παρουσιάζει πολλά κενά. Την όλη κατάσταση που επικρατεί επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στο Επιλογές. Δίκιο έχει ο πρόεδρος, αγαπητός φίλος, και ο Άγγελος ο Βάκαλος, δίκιο έχει σε αυτό το οποίο εκτιμά, διότι έχουμε μια καταρχάς αφιψηλού προσέγγιση προς τους γιατρούς από πλευράς ΕΟΠΗ, η οποία θα ήταν λογική αν τυχόν οι γιατροί ζητούσαν στον ΕΟΠΗ να πάνε, εδώ συμβαίνει το ανάποδο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ενώ ο νόμος δίνει πολλές δυνατότητες για να έχει κανείς την ευθύνη των συνανθρώπων του, δηλαδή να είναι ο προσωπικός του γιατρός, αυτές δεν αξιοποιούνται όλες. Και αξιοποιούνται μόνο μερικές που δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει μια προσπάθεια να υπαλληλοποιηθούν οι γιατροί και να εγκλωβιστούν αντιστοίχως οι ασθενείς. Και αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, τότε βεβαίως θα υπάρξει αποτυχία. Δεν θα υπάρξει επιτυχία. Μόνο αν εκμεταλλευτεί κανείς όλες τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος και γίνουν και κάποιες διορθώσεις και αρχίσει και ο οποίος να αντιμετωπίζει τους γιατρούς ως συνεργάτες τους οποίους επιθυμεί, όχι ως συνεργάτες που τον παρακαλούν για πρόσληψη, διότι δεν είναι μια πολύ. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια πρόοδο. Αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως θα περιέγραψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για εκφοβισμό των πολιτών, κάτι που κρίνεται αντισυνταγματικό, γι' αυτό και θα κινηθούν νομικά. Ο νόμος έχει τις προβλέψεις μέσα. Η διάθεση δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πρώτα βήματα μέσω των υπουργικών αποφάσεων δεν είναι επαρκή, είναι ανεπαρκή και μάλιστα μερικά είναι και αντισυνταγματικά και γι' αυτό και θα προσφύγουμε για αυτά τα αντισυνταγματικά. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί κανείς να λέει σε κάποιον ότι θα έχει άλλη συμμετοχή στο φάρμακο ή σε ό,τι άλλο χρειαστεί, αν θα έχει δηλώσει προσωπικό και αν δεν θα έχει δηλώσει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Θα προσφύγουμε αμέσως στις επόμενες ημέρες σε αυτό και είναι θέμα χρόνου να καταπέσει. Ούτε μπορεί το σύστημα να βασίζεται στον εκβιασμό είτε του ασθενούς είτε του γιατρού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προειδοποιεί για την αποτυχία του θεσμού και προτείνει λύσεις ώστε να διευκολυνθεί το σύστημα. Με αυτήν την δρομολόγηση των πραγμάτων δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει η υπόθεση αυτή. Γιατί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειαζόμαστε, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Το βασικό, κύριε Ξαδάκλε, το οποίο κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει, ποιο είναι? Να ανοίξουν όλες τις δυνατότητες του συστήματος.
Δηλαδή? Να ανοίξουν όλες τις δυνατότητες του συστήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην αναζητούν μόνο γιατρούς που θέλουν να παίξουν τον ρόλο αυτό με σύμβαση, να μπορούν και αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν σύμβαση και να παίζουν τον ρόλο ως ελεύθερα εργαζόμενοι και ελεύθερα επιλεγμένοι γιατροί αντιστοίχως από τους ασθενείς τους. Διότι ξέρετε, το 45% των Ελλήνων επιλέγει ιδιωτικά τον γιατρό του. Να. Εκτός συστήματος. Mm-hmm. Αυτό το 45% υπάρχει περίπτωση, επειδή θα το πιέσουμε να έχει 25% συμμετοχή στο φάρμακο που είναι αντισταγματικό, να πάει και να επιλέξει έναν γιατρό που δεν τον επέλεξε μέχρι σήμερα. Ποιος θα αλλάξει τον γιατρό του? Λοιπόν, ένα είναι αυτό λοιπόν. Να μπουν μέσα οι γιατροί των ειδικοτήτων, να μπουν μέσα οι παιδίατροι, να γίνουν οι ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μην είναι ασφυκτικό. Να μην ασφυκτική σύμβαση. Μάλιστα, ο κύριος Εξαδάκτυλος αναφέρθηκε και στην δυσκίνητη λειτουργία του οργανισμού του ΕΟΠΗ. Δεν έχουμε δηλαδή ένα ιστορικό ότι ο ΕΟΠΗ ήταν ένας φιλικός οργανισμός στους γιατρούς όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως. Ήταν ένας οργανισμός ο οποίος είναι υδροκέφαλος, λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν εξυπηρετεί έτσι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Είναι ένα διαρκές πρόβλημα. Μόνο τότε λοιπόν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση που θα αποδώσει καρπούς. Αν πούμε ότι προχωράει έτσι πως είναι το σύστημα, γιατροί υπάρχουν, υπάρχει ενδιαφέρον? Όχι. Κοιτάξτε, δεν έχει αυτό που το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό είναι ότι κανένας γιατρός δεν επιθυμεί να κρατικοποιήσει το γιατρείο του. Ο γιατρός που επιθυμούσε να εργάζεται στον κρατικό τομέα έχει κάνει την επιλογή του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του Επιλογές ένα συμπολίτη μας, τον Ηλία Γουζέλη, ο οποίος είχε χάσει το φορτηγάκι του και είχε κάνει έκκληση, όποιος γνωρίζει κάτι, να πει ούτως ώστε να βρεθεί, μια και ήταν εργαλείο της δουλειάς του, το χρησιμοποιούσε για επαγγελματικούς λόγους. Τώρα έχουμε ευχάριστη εξέλιξη σε αυτό. Ο κύριος Ηλίας Γουζέλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει ότι το φορτηγάκι βρέθηκε τελικά. Έτσι, κύριε Γουζέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, είχαμε ευχάριστη εξέλιξη χθες. Ο φορτηγάκι βρέθηκε και επάνω στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή έφτασε η χάρη του. Έφτασε στη χάρη του γιατί ήταν για μεταφορά μεταναστών. Αν το χρησιμοποίησαν αυτοί που το κλέψαν. Ετοιμαζόταν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν το χρησιμοποίησαν δηλαδή. Δεν προλάβανε γιατί κάποιος απρόβλεπτος παράγοντας είχε σαν αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο. Μάλιστα. Ενώ ξεκινούσαν λοιπόν να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες, έσκασε το λάστιχο λέτε, δεν πρόλαβε να γίνει μεταφορά. Και δεν φορτώσανε. Και πώς βρέθηκε? Με ειδοποίησαν από επάνω από την Κομωτινή, έτσι από την αστυνομία και αξίζει ένας έπαινος και εδώ τα τοπικά στην πόλη μας για τους αστυνομικούς για τον αγώνα που έκαναν όλες αυτές τις μέρες. Αλλά και πάνω και τα παιδιά στο τμήμα Άβδυρα που πράγματι έδωσαν αγώνα έτσι και το αμάξι μόλις βρέθηκε με ενημέρωσαν να πάω να το πάρω. Πότε είχε χαθεί, ποια μέρα θυμίστε μου? Την Πέμπτη το πρωί, 2 με 5. Και βρέθηκε σήμερα? Βρέθηκε χθες. Στις 11 η ώρα το πρωί. Αυτές οι μέρες ενδιάμεσα πού βρισκόταν? Πιθανό να υπήρχε εκεί. Ναι, δεν γνωρίζετε κάτι περισσότερο, δηλαδή, όχι, αν χρησιμοποιήθηκε. Το πιο πιθανό να ήταν εκεί. Έτσι, ήταν εκεί και να προετοίμαζαν το δρομολόγιο. Ναι, είχε γίνει μια μεγάλη κοινοποίηση εδώ από την πόλη, από τους συμπολίτες μου. Ευχαριστώ σε όλους αυτούς που έκαναν τον αγώνα. Έτσι τώρα, αφού βρέθηκε το αμάξι, να μην ψάχνουν και οι άνθρωποι κιόλας. Πάντως μου κάνει εντύπωση που πήγαν να κάνουν μεταφορά παράνομων μεταναστών με ένα κλεμμένο φορτηγάκι, με ένα αυτοκίνητο δηλαδή το οποίο ήταν κλεμμένο και λογικά θα είχε σημάνει και συναγερμός για να τους εντοπίσουν. Είχε σημάνει συναγερμός και έτσι χάρη στην επέμβαση όλων εδώ των συμπολιτών έχει γίνει μεγάλη κοινοποίηση και από το κανάλι σας, ευχαριστώ και το κανάλι σας προσωπικά που το έβγαλε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Έτσι πράγματι έφτασε, τα αποτελέσματα υπήρχαν για τον κόπο και τον χρόνο που διαθέσανε όλοι. Και θα μπορείτε τώρα να δουλεύετε πια γιατί μας είπατε ότι είναι επαγγελματικό. Ετοιμάζομαι αύριο να βγω ήδη στη λαϊκή. Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα ζημιές φθορές? Είναι μικρές οι ζημιές τις οποίες θα γίνουν. Είναι κάτι ψηλό πράγματα. Είναι διαχειρίσιμες δηλαδή. Ναι. Το αμάξι ήρθε οδηγώντας, το έφερα εγώ από επάνω από την Κομωτινή. Τέλος καλό, αλλά καλά στην περίπτωση. Ένας έπαινος για την αστυνομία μας. Ίσως πολλές φορές βλέπουμε και πιστεύουμε ότι δεν κάνουν δουλειά. Αλλά οι αστυνομικοί ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Δουλεύουν χωρίς να ξέρουμε το τι κάνουν. Και δεν έχουν μόνο τη δικιά μας υπόθεση. Έτσι, και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίζουμε. Βέβαια, είναι πάρα πολλές υποθέσεις πια και ανάλογες και τέτοιες.
που απασχολούν. Δίνουν το δικό τους αγώνα και εμείς θα πρέπει να, είμαστε, να ευχαριστούμε αυτά τα άτομα που δουλεύουν για μας. Κύριε Κουζέλη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Από αύριο με το φωτιγάκι σας στη δουλειά, λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sky, φιλοξενήθηκε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι η δίθεν η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης. Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή σήμερα του Sky φιλοξενήθηκε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου μετά τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν ότι δίθεν η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης. Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας κ. Φαχρετίν Αλτούν, ο βουλευτής τόνισε: τέτοιες δηλώσεις είναι φεδρές και γίνονται όπλα της δικής μας διπλωματικής φαρέτρας, διότι οι εταιροί μας στις ΗΠΑ και την Δύση καταλαβαίνουν ότι είναι άκρως απειλητικές. Σε αυτά είναι ασόβαρα πράγματα, κύριε Οικονόμου. Προφανώς αυτή η δήλωση είναι το λιγότερο φεδρή και αν η Τουρκία το δει ανάποδα, θα καταλάβει ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται εργαλεία, όπλα στη δική μας φαρέτρα, τη διπλωματία. Διότι οι εταίροι μας στην Αμερική και στη Δύση και στην Ευρώπη καταλαβαίνουν ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις είναι πέρος πέρα απειλητικές. Το καταλαβαίνουν όμως. Προφανώς. Δεν έχει κανείς το άλλο θέμα. Ή χρειάζεται να εξηγούμε συνεχώς και εμείς αυτά που θεωρούμε αυτονόητα. Από την εποχή όπου η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά ξεκίνησε την διπλωματία των χαρτών, δείχνοντας σε κάθε διεθνή συνομιλητή της το πού παραβιάζουν οι Τούρκοι, πού είναι τα σύνορα, πού είναι τα όρια, πού είναι ο αέριος χώρος, πού είναι τα χωρικά μας ύδατα, κανείς πια δεν έχει το άλοθη της άγνοιας. Σε ό,τι αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και στην Ελληνοορθόδοξη μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, ο Σέρος βουλευτής τόνισε πως η Άγκυρα διαστραβλώνει την αλήθεια, τονίζοντας ακόμη πως η Τουρκία καλά θα κάνει να θυμηθεί πως φέτος θα λειτουργήσουν στην Κωνσταντινούπολη 3 δημοτικά σχολεία, ένα στην Ήμβρο και κανένα στην Τένεδο. Να σέβεται τις μειονότητές της και να μην δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εδώ όμως είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα με τη μειονότητα στη Θράκη. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι αρχίζει να ανακοινεί ζήτημα μειονοτικό το οποίο δεν υφίσταται. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει, τι επιδιώκει. Η Λοζάνη, κύριε Οικονόμου. Ναι. Βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν να την αποστρέφεται, διότι είναι το κείμενο που κατεξοχήν εκπροσωπεί τον Ατατούρκ. Και άλλο Ερντογάν ήθελε να την υποβαθμίσει. Τώρα ξαφνικά τη θυμάται την ημέρα της επετείου της υπογραφής της για να ανακοινήσει ζητήματα που δεν υπάρχουν. Τα ζητήματα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρα. Η Τουρκία δυστυχώς για άλλη μια φορά παραποιεί την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα λοιπόν ζουν 120.000 Έλληνες Ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι. Λειτουργούν 99 μειονοτικά δημοτικά σχολεία και 266 τζαμιά. Και οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι υπεύθυνοι Ευρωπαίοι πολίτες όπως είναι και οι υπόλοιποι Έλληνες. Να θυμηθεί λοιπόν η Τουρκία ότι φέτος στην Κωνσταντινούπολη θα λειτουργήσουν 3 δημοτικά σχολεία, ένα στην Ήμβρο και κανένα στην Τένεδο. Όπως είπε ο κ. Κωστίδης πάρα πολύ σωστά, διαφορά. Είναι περίπου 3.000 τα μέλη της ρωμαϊκής μειονότητας στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, ας μην παραποιούμε την πραγματικότητα, ας είμαστε ειλικρινείς και η Τουρκία καλά θα κάνει να καταλάβει ότι οφείλει όπως όλες οι χώρες να σέβεται τις μειονότητες και να μην βλέπει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως δύσκολο θα υπάρξει απόπειρα επαναπροσέγγισης από την Άγκυρα μέχρι τις τουρκικές εκλογές, καθώς το πεδίο του εθνικισμού φαίνεται να φέρνει ψήφους στα τουρκικά κόμματα και επιθετική ρητορική συγκινεί τα πλήθη. Το επόμενο διάστημα η Κύπρος θα συνεχίσει να είναι επίδειο ενδιαφέροντος, καθώς το κυπριακό ζήτημα συσπηρώνει όλες τις εθνικιστικές πτέρυγες στην Τουρκία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιαδήποτε ελληνική ή κυπριακή κυβέρνηση να συζητήσει ζητήματα συνομοσποδίας, κατέληξε ο βουλευτής. Αυτή η ρητορική του εθνικισμού και του λαϊκισμού δυστυχώς διαποτίζει οριζόντια όλες τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Διότι το πεδίο του εθνικισμού φαίνεται να φέρνει ψήφους στα κόμματα. Πουλάει δηλαδή. Ακριβώς. Και έχει εκπαιδευτεί και το ακροατήριο, αν θέλετε, με έναν τέτοιον τρόπο, βέβαια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι στην Τουρκία αυτή η ρητορική θα συνεχίσει να υπάρχει. Από εκεί θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται το ίδιο μήνυμα. Πιο πάνω, πιο κάτω, με άλλον τρόπο, ενδεχομένως με μια διαφορετική μέθοδο, αλλά το ζήτημα θα είναι ίδιο. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το εξής. Επειδή ακριβώς αυτή η ρητορική συγκινεί τα πλήθη, η εκτίμησή μου είναι ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να είναι το επόμενο πεδίο ενδιαφέροντος. Γιατί το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο συσπηρώνει
όλες τις εθνικιστικές πτέρυγες στην Τουρκία. Mm-hmm. Όχι μόνο τους γκρίζους λύκους. Και γι' αυτό βλέπετε πολύ συχνά να υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές για τη Μεγαλόνησο. Φυσικά, για να είμαστε και εμείς ξεκάθαροι, όπως είπε ο κύριος Λάβδας, δεν υπάρχει περίπτωση καμία ελληνική ή κυπριακή κυβέρνηση να συζητήσει, ούτε καν να συζητήσει, mm-hmm. ζητήματα περί συνομοσπονδίας. Στα Ηνωμένα Έθνη συζητάμε ένα και μόνο τρόπο. Υπάρχει συζήτηση όμως για το Κυπριακό. Ακριβώς. Και μέσα από το περιβάλλον δεν μπορεί να ανοίξει. Όχι όμως με δική μας ευθύνη. Ναι, από εκεί και πέρα και ο κύριος Δένδιας έχει δίκιο. Με ρεαλισμό, αν το δει κανείς, μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, δύσκολα θα είχαμε μια θεαματική κίνηση επαναπροσέγγισης από την Άγκυρα. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί τα κουκιά δεν βγαίνουν, κύριε Οικονόμου. Στις δημοσκοπήσεις, το δίδυμο Ερντογάν Μπαχτσελή φλερτάρει με το 40-41%. Πολύ χαμηλά. Ένα ποσοστό το οποίο δεν δίνει αυτό που λέμε αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν. Πάντως αυτή η ρευστότητα δημιουργεί και μια ευρύτερη αστάθεια, μια κατάσταση δηλαδή ρευστή σε κάθε περίπτωση. Και το χαρτί του Ερντογάν για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι εύκολο να το κερδίσει. Είδατε ότι προχθές κέρδισε το προφίλ του. Στο προφίλ του κέρδισε. Αυτή η υπογραφή για τη συμφωνία των σιτηρών ήταν πολύ σημαντική. Έτσι. Πριν όμως στεγνώσει το μελάνι, η συμφωνία αυτή έχει προβλήματα. Mm-hmm. Δεν έγινε στην Οδυσσό. Και άρα αυτό φαίνεται, δείχνει ότι η Τουρκία ως διαμεσολαβητής δεν έχει την απόλυτη επιτυχία που θα ήθελε να έχει σε τέτοιου ζητήματα. Άρα λοιπόν μικρό καλάθι να κρατάνε όλοι αυτοί. Σχέση... Η φωτιά δυστυχώς συνεχίζει να καίει το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει ύφεση. Ωστόσο έχουν καεί με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς πάνω από 25.000 στρέμματα ανεκτήμητης φυσικής αξίας. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα μένεται η φωτιά στο δάσος της Δαδιάς. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την νοτιοδυτική πλευρά προς Λευκύμη. Η ανησυχία εστιάζεται στην περίπτωση που αλλάξει η φορά του αέρα. Γίνονται μεγάλες και συντονισμένες προσπάθειες, παρά τις δυσκολίες και το δύσβατο της περιοχής, να ανοίξει αντιπυρική ζώνη. Οι υλοτόμοι την έχουν ήδη χαράξει. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος απομάκρυνσης πληθυσμού από τη Λευκύμη. Προληπτικά θα μείνουν κλειστοί οι έξοδοι της Εθνικής Οδού. Ένα πούλμαν θα είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρει πληθυσμό. Το Εθνικό Παρατήριο Δασικών Πυρκαγιών εκτιμά ότι μέχρι στιγμής κάηκαν περισσότερα από 25.000 στρέμματα στο δάσος της Δαδιάς στον Εύρο. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά έχει πάρει την Κατιούσα. Όσον αφορά το μέτωπο της Δαδιάς, έχουν τοποθετηθεί πεζοπόρα τμήματα στην ευρύτερη περιοχή για να μην υπάρξουν τυχόν αναζωπυρώσεις, τα οποία σαρώνουν τις καμένες εκτάσεις. Οι καταστροφές στο δάσος με τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο είναι μεγάλες. Ενώ στο σημείο βρίσκονται εθελοντικές οργανώσεις προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα ζώα που εντοπίζονται. Και ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα βρίσκεται εκεί στο χώρο, έχει βάλει τις εγκαταστάσεις του και δίνει τις πρώτες βοήθειες στην άγρια πανίδα και στα ζώα που χρειάζονται, είτε με ορούς, με νερό και κάποια φάρμακα που ίσως χρειάζονται τα ζώα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν τραυματιστεί, δεν υπάρχει κάποια απώλεια ζώων σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, είναι πιο πολύ ταλαιπωρημένα από όλη αυτή την κατάσταση, ναι, από τη φωτιά. Καπνό, ναι, ναι, γιατί ξεσηκώθηκαν και από τις φωλιές τους, έτσι. Τώρα μιλώντας λίγο για το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, να πούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα της χώρας και της Ευρώπης, έτσι. Γιατί μαζί με αυτό απειλούνται και τα μοναδικά αρπακτικά της περιοχής. Έχει ήδη καταγραφεί σημαντική έκταση, καθώς και φωλιές αρπακτικών πουλιών σε αριθμό που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει η απώλεια των φυσικών φωλιών των πουλιών πόσοι είναι. Είναι από τις παλαιότερες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Φιλοξενεί 3 από τα 4 συνολικά είδη γήπα της Ευρώπης. Παράλληλα φιλοξενεί και τον μοναδικό αναπαραγόμενο πληθυσμό μαυρόγυπα σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και αποτελεί από τα λίγα καταφύγια σπάνιων αρπακτικών πουλιών, όπως ο θαλασσαετός όπως θα γνωρίζετε, ο βασιλαετός, ο κραυγαετός, που αναπαράγονται σε τέτοιες περιοχές. Εκεί πέρα πριν συναντούσαμε και 205 είδη πουλιών, μια εξαιρετικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υψηλή ποικιλία ειδών αμφιβίων και ερπετών. Τα οποία μεταναστεύουν τώρα σε αυτή τη φάση στην προσπάθειά τους να διασωθούν. Ναι. Στην προσπάθειά τους ακριβώς μεταφέρονται είτε σε άλλη περιοχή πιο δίπλα, είτε τα περισυλλέγει ο Σύλλογος Άνιμα. Γίνεται καλύτερη προσπάθεια για να διασωθούν. Ευτυχώς, όπως σας είπα και πριν, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια απώλεια ζώου. Και το παρατηρητήριο έχει καταστραφεί, έχει καεί. Ναι, έχει καεί ένα μέρος του, ναι.
Οι κάτοικοι φαντάζομαι θα είναι και ανάστατοι όλες αυτές τις μέρες με όλα αυτά που, ναι, που παίρνουν. Ναι, η αστυνομία έχει αναλάβει συγκεκριμένα την απομάκρυνση 400 πολιτών από την περιοχή της Δαβιάς. Γιατί επιλέξαμε το νέο πρωτέρια Sunshave? Μόλις έβαλε γελιά ηλίου. Ακριβώς, γιατί έχουμε πολύ ήλιο. Γιατί είναι η μόνη υπηρεσία που μας βοηθάει να παράγουμε και να αποθηκεύουμε ενέργεια. Και ταυτόχρονα μειώνουμε και το λογαριασμό μας. Αγάπη μου, συνεχίζει. Και εγώ συνεχίζω. Γιατί με το Sunshave διαχειριζόμαστε την ενέργεια που αποθηκεύουμε και τη χρησιμοποιούμε όποτε χρειαστεί. Υπηρεσία Sunshave της Προτέρια. Κάνεις την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπεις διαφορά στον λογαριασμό σου. Μπες στο προτέρια.gr και κάλεσες το 1831. Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα Kansas. Μέχρι την Τετάρτη. Κατσική σιωτηρή Παγκαίου, μόνο 8,90 το κιλό. Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 9, συν 3 δώρο, μόνο 7,59. Προμηθευτείτε το κρέας της εβδομάδας σε εκπληκτική τιμή. Όλο το βόρειο κρέας, ντόπιο ελληνικό, 1 ευρώ φθηνότερα. Κιμάς ανάμεικτος, νοπός ελληνικός, το κιλό, μόνο 6,30. Με δύο μερίδες έτοιμου φαγητού, δώρο, Pepsi Max 500 ml. Αφράτο τσουρέκι, 450 γραμμάρια. Από το φούρνο μας το καρβέλι, μόνο 2,50. Και άρτος χωριό, 350 γραμμάρια, μόνο 80 λεπτά. Τώρα στα Supermarket Kansas, 500 δώρα κάθε μήνα και ένας υπερτυχερός κερδίζει 300 ευρώ δώρο επιταγή για τα ψώνια του. Τι χρειάζεται για να συμμετέχεις στην κλήρωση? Να χρησιμοποιήσεις την κάρτα Kansas στις αγορές σου. Τόσο απλά. Πρώτη κλήρωση, 2 Αυγούστου. Εσύ ακόμα να αποκτήσεις κάρτα Kansas. Babylino Pants. Δεν αναδείχτηκαν τυχαία προϊόν της χρονιάς. Προσφέρουν δοκιμασμένη προστασία, δεν αφήνουν κενά για διαρροές, ενώ εξασφαλίζουν ασύγκριτη στεγνότητα ακόμα και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα νύχτα. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε σήμερα στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο η μνήμη της Αγίας. Μετά τη Θεία Λειτουργία αναβίωσε και το κουρμπάνι, το έθιμο που παρακολούθησε πολλής κόσμος. Με λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα το πρωί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ομώνυμο Ιερό Νεό στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ο οποίος του κήρυγμα του αναφέρθηκε στην Αγία Παρασκευή και στο βίο της. Οι Άγιοι μας υπέστησαν μαρτύρια, δηλαδή υπέστησαν βασανιστήρια, πολλά για να αρνηθούν την πίστη τους. Σήμερα οι χριστιανοί υπηστάμεθα την μαρτυρία, δηλαδή την ομολογία της πίστεως μας. Εκείνοι, όπως και η Αγία Παρασκευή, ομολόγησαν και εντάχει οδηγήθηκαν στον θάνατο. Μετά το πέρας της λειτουργίας αναβίωσε και το έθιμο του κουρμπανιού. Αυτό που έχει μέσα η ψυχή μας, η πίστη μας, οι Άγιοι μας, η Αγία Παρασκευή που σήμερα γιορτάζει και πανηγυρίζει και που οι άνθρωποι και χθες το βράδυ στον Εσπερινό και στη Λιτανία και σήμερα στη Θεία Λειτουργία είναι κατά εκατοντάδες που έρχονται να προσευχηθούν, να ανάψουν το κερί τους, να προσκυνήσουν, να επικαλεστούν ο καθένας για τα δικά του προβλήματα, τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Αγίας Παρασκευής, ώστε να πορευόμεθα στη ζωή μας απρόσκοπτα, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και με την προσπάθεια που καταβάλει ο ιερέας του ναού, ο πατήρ Παύλος, γίνονται όσα γίνονται και όσα πραγματοποιούνται. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην Παρασκευή και στον Παρασκευά που σήμερα γιορτάζουν εδώ στο όμορφο Σιδηρόκαστρο, στη δραστήρια ενορία με τον Μητροπολίτη τον κύριο Μακάριο,
τον πατέρα Παύλο, τον ακούραστο ιερέα, ο οποίος πάντοτε εδώ πέρα οργανώνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε και ένα φανταστικό κουρμπάνι μετά την Εκκλησία. Να εκδηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και να θυμηθούμε ότι η Αγία Παρασκευή είναι μια Αγία η οποία μαρτύρησε για την πίστη της και έδωσε παράδειγμα δύναμη, υπομονή και επιμονή. Και να ευχηθώ να έχουμε τα μάτια μας 14, μια και αυτή η σημαντική Αγία είναι και η προστάτηδα της όρασης όλων μας. Υγεία, χαρά, δύναμη σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Είναι τόσο θαυματουργή που πρέπει να ερχόμαστε. Εδώ τι έχει, το έθιμο κουρμπάνι? Ναι, βέβαια. Σας αρέσει το κουρμπάνι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσείς ήρθατε να τιμήσετε την Αγία Παρασκευή? Βεβαίως, για την Αγία Παρασκευή ήρθαμε. Να τιμήσουμε, γιατί η Αγία Παρασκευή είναι η γιατρέσα για τα μάτια. Γι' αυτό ήρθαμε, να μας κάνει καλά τα μάτια μας να βλέπουμε. Χρόνια σε πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Ήρθατε να τιμήσετε την Αγία Παρασκευή? Ναι, ναι. Το έθιμο κουρμπάνι πώς σας φαίνεται? Κάθε χρόνο είναι αυτό, ωραίο. Ωραίο έθιμο είναι. Παλιό έθιμο. Παλιό, παλιό, ναι. Να είστε καλά. Σας αρέσει έτσι που αναβιώνουν τέτοια έθιμα? Ωραία, πολύ ωραία, ναι. Μας αρέσει. Πρέπει να βγαίνουν. Τα παλιά τα έθιμα πρέπει ξανά να τα κάνουμε, γιατί η νεολαία τα έχει ξεχάσει. Μόνο η παλιά. Σας αρέσει δηλαδή έτσι που γίνεται η αναβίωση? Πολύ καλό είναι. Και στην Καρπερία όμως τελέστηκε ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο παρεκκλήσι. Το απόγευμα της Δευτέρας τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός μεταρτοκλασίας από πλήθος ιερέων. Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνοιξη τελέστηκε ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο παρεκκλήσι στην Καρπερή Σερών. Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ήταν παρόν και ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου. Το απόγευμα της Δευτέρας τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός μεταρτοκλασίας από πλήθος ιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Η λιτανία της Ιεράς Εικόνας που ακολούθησε έγινε με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Παρόντες ήταν βουλευτές του νομού και αιρετοί του Δήμου Ηράκλειας. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε η Θεία Αύρα της Αγίας Παρασκευής να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί, να είναι ορόσημο, να έχουμε μέσα μας την Ορθοδοξία και την πίστη μας και τον Ελληνισμό. Εδώ από το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην όμορφη Καρπερή, να στείλουμε τις ευχές σε όσες και όσους γιορτάζουν στην Παρασκευή, τον Παρασκευά. Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, ειρήνη, ομόνοια και ενότητα. Να κυριαρχεί η αγάπη και η Θεία Πίστη. Να είστε καλά. Η μέρα της Αγίας Παρασκευής σήμερα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και στην δημοσιογράφο μας εδώ, την Βούλα, πολύχρονη και ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά και στην Καρπερή, γιορτάζει σήμερα το χωριό. Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Εκκλησία σας. Χρόνια πολλά, εμείς είμαστε από το Ψωματόπι. Ναι. Ναι. Πώς περνάτε εδώ, ήρθατε εδώ στην Αγία Παρασκευή? Για να... Ναι, ήρθαμε, γιορτάζει η Αγία Παρασκευή εδώ κοντά δίπλα στο χωριό το Ψωματόπι. Πολύ ωραία, πολύ θαυματουργή εικόνα για όλα τις. Μπράβο και το χωριό, τον Επίτροπο, η Εκκλησία, οι Παπάδες, όλοι είναι άξιοι. Μπράβο στο χωριό. Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο, υγεία, αγάπη και ειρήνη. Ναι, ναι. Εδώ να ανάψετε κάποια... Ναι, να ανάψουμε ένα κεράκι βεβαίως και την Αγία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Τέλος, ακολούθησε παραδοσιακό λαϊκό γλέντι με ορχήστρα στην κεντρική πλατεία της Καρπερής. Το καλοκαίρι, εκτός από τις βαλίτσες, ετοιμάζουμε και το φαρμακείο των διακοπών. Ένα μικρό τέτοιο φαρμακείο που θα πρέπει να περιέχει όλα όσα μπορεί να χρειαστεί κάποιος που θα βρίσκεται σε μέρος αρκετά μακριά, ίσως από κάποιο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται με τον υδράργυρο να μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου δημιουργούν προβλήματα με τα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Μιλώντας στην κάμερα του επιλογές, ο κύριος Νάσος Παπαδόπουλος, ιατρός γενικής ιατρικής, τόνισε πως για τη σωστή αντιμετώπιση του καύσωνα θα πρέπει να λαμβάνουμε πολλά υγρά, να βρισκόμαστε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, ενώ σε περίπτωση που δούμε κάποια συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας, πρέπει να επικοινωνήσουμε αμέσως με τον γιατρό μας.
Όπως επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνουμε στις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή στους ηλικιωμένους, τα βρέφη, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, αλλά και τους μοναχικούς ανθρώπους. Κατά την περίοδο του κάσουνα, που οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν προβλήματα στην υγεία μας, γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, όπως να αποφευθεί η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και επίσης να προληφθεί η αφυδάτωση του οργανισμού μας, καθώς επίσης και η θερμοπληξία ή η θερμική εξάντληση που μπορεί να είναι και απειλητική για τη ζωή μας. Οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ κατά την περίοδο του καύσωνα, είναι οι ακραίες ηλικιακές ομάδες, όπως παιδιά βρέφη, ηλικιωμένοι, μοναχικοί άνθρωποι, άτομα με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας, όπως σακχαρώδης διαβήτης, αναπνευστικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα, νευρολογικά, οι οποίοι αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να μένουν μόνοι, γιατί θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι θα παίρνουν επαρκές ποσότητες υγρών, καθώς επίσης και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον δροσερό και αν είναι δυνατόν κλιματιζόμενο. Από εκεί και πέρα, άλλες ευάλωτες ομάδες είναι οι παχύσαρκοι, αυτοί που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική λήψη αλκοόλ, ειδικότερα για την περίοδο του κάψωνα, γιατί προκαλεί αφυδάτωση. Κάποια μέτρα που μπορούμε να λάβουμε, πρώτο και κυριότερο είναι η άφθονη λήψη υγρών, η αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο, επίσης μπορούμε να κάνουμε χλιαρά ντουζ πολλές φορές την ημέρα και να εξασφαλίσουμε ένα δροσερό και αν είναι δυνατόν κλιματιζόμενο περιβάλλον. Όσον αφορά τα σημεία και τα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώσει κάποιος όταν υποστεί μια θερμοπληξία ή μια θερμική εξάντληση, κάποια αυτά που θα μας θορυβήσουν είναι τα εξής. Θα εμφανιστεί ταχυκαρδία, μυϊκή αδυναμία, λιποθυμική τάση, πτώση της πιέσεως, ναυτία, τάση προς αίματο. Είναι συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας θορυβήσουν και θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τον γιατρό μας για να μας δώσει κάποιες οδηγίες. Σαν πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε, αν κάποιο άτομο εμφανίσει αυτή τη συμπτωματολογία, είναι να το μεταφέρουμε σε ένα δροσερό κλιματιζόμενο περιβάλλον, να του χορηγήσουμε μικρές ποσότητες υγρών, καθώς επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βρεγμένες πετσέτες ώστε να δροσίσουμε το σώμα του μειώνοντας τη θερμοκρασία του. Συνοψίζοντας, η σωστή αντιμετώπιση του καύσωνα γίνεται ως εξής. Άφθονη λήψη υγρών, εξασφάλιση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων, επικοινωνία με τον γιατρό μας σε περίπτωση που δούμε κάποια από τα συμπτώματα ή σημεία θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας, και επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία στα ευάλωτα άτομα, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, βρέφη, μοναχικούς ανθρώπους, να έχουν εξασφαλιστεί ότι μπορούν να λαμβάνουν αρκετές ποσότητες υγρών και βρίσκονται σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες.
σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.